έχω ακούσει με προσοχή τον κύριο Τζακουρίν, ο οποίος έχει αναφέρει τα γεγονότα, και αυτά τα οποία θα πω δεν είναι απλά για να δικαιολογηθεί η θέση της αστυνομίας, αλλά το έχετε απαντήσει ήδη εσείς. Υπάρχει νομοθεσία. Και η νομοθεσία αναφέρει επακριβώς τα καθήκοντα των επιτηρητών σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, καθώς επίσης και τα καθήκοντα την ευθύνη του υπευθύνου ασφαλείας του αγώνα. Η αστυνομία βρίσκεται εκτός και βεβαίως η αστυνομία επεμβαίνει όταν θα υπάρχουν επεισόδια. Στο συγκεκριμένο αγώνα, όταν, όπως έχει αναφερθεί και από τον κύριο Τζακούριν, προσπάθησαν και εισήλθαν μέσα οι φυλάκτοι της ανόρθωσης, αμέσως κινητοποιήθηκαν δύο δημιουργίες προς το σημείο εκεί και αμέσως όταν είχαν αντιληπτή αστυνομία, οι οπαδοί της ανόρθωσης επιστρέψαν πίσω στην κερκίδα. Ωραία, σε τέτοιες περιπτώσεις, κύριε Αγγελίδη, η αστυνομία πρέπει να μείνει, μπορεί να μείνει μέσα στο γήπεδο για να διασφαλίσει την διεξαγωγή του αγώνα, ή με το που τελειώνουν τα επεισόδια φεύγεται πάλι εκτός γηπέδου και έναν αμονή αν σας ξανακαλέσω? Ναι, κοιτάξτε, η αστυνομία δεν βρίσκεται μέσα στον χώρο, στον αθλητικό χώρο. Δεν βρίσκεται και αντιλαμβάνεστε. Α, δεν βρίσκεται, ναι. Ναι, είναι όμως σε σημείο ή σε χώρο που να είναι σε θέση να, όταν υπάρχουν σοβαρά επεισόδια, να μπορεί να κινητοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και να σας πω για κάτι, κύριε Κυριακού. Αν ήταν διαφορετικά σήμερα τα πράγματα στο συγκεκριμένο αγώνα, και το θέτω ως ερώτημα παρόλο που είναι υποθετικό, αν βρίσκεται η αστυνομία μέσα για τον αλφαβήτα λόγο, παρόλο που δεν προβλέπεται στην νομοθεσία, είναι ξεκάθαρη νομοθεσία, κάποιοι θα μιλούσαν σήμερα ότι είναι η αστυνομία που είχε προκαλέσει για τον αλφαβήτα λόγο αυτό το επεισόδιο. Είναι ξεκάθαρη νομοθεσία. Και το άρθρο 18 της νομοθεσίας αναφέρει ακριβώς για τους επιτηρητές, όπως έχει αναφερθεί και από τον κύριο Τζακούρη ακριβώς, και αναφέρει συγκεκριμένα σε μια περίπτωση το συγκεκριμένο άρθρο, ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν παρέχονται αποτελεσματικές υπηρεσίες ασφάλειας, ο διαιτητής της ενός υπευθυνού ασφαλείας δύναται να μην διεξαγεί τον αγώνα και βεβαίως κατά την αξιολόγηση των μέτρων ασφαλείας, ο διαιτητής λαμβάνει σοβαρά υπόψη και τις απόψεις της αστυνομίας. Άρα, σωστά θεωρείτε, δεν ξεκίνησε ποτέ το παιχνίδι? Από τη στιγμή που έγινε ό,τι έγινε, και να πω ότι αυτά τα επεισόδια δεν τιμούν κανέναν, και από τη στιγμή που δεν υπήρχαν για τον οποιοδήποτε λόγο επιτηρητές στις θέσεις τους με βάση το ότι θα έπρεπε να βρίσκονται, γιατί έγινε, τι έχει γίνει εκεί, τι προηγήθηκε, δεν θα μπορούσε, γιατί οι επιτηρητές είναι μέρος του σχεδίου της αστυνόμευσης σε έναν αγώνα με βάση πάντα την νομοθεσία. Μάλιστα. Ωραία, μείνετε μαζί μας να δούμε τι λένε τα σωματεία. Κύριε Μήτρου από την Ανόρθωση, καλημέρα και σε εσάς. Μας ακούει και ο κύριος Κωνσταντίνου. Πάμε πρώτα στον εκπρόσωπο τύπου της Ανόρθωσης. Παρακαλώ, κύριε Μήτρου. Καλησπέρα, αγαπητέ Νικήτα, καλημέρα και καλημέρα. Φιλοξενούμενος σου, δεν είναι καλή μέρα ούτε για μας ούτε για το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Είναι μαύρη σελίδα, μάλιστα. Και ζήσαμε χθες, δεν τιμούν κανένα μας απολύτως σε όσους λαμβάνουμε μέρος στον χώρο του Κυπριακού ποδόσφαιρου. Ούτε η είσοδος φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο από τη μια κερκίδα είτε από την άλλη κερκίδα, είτε ο διαπληκτισμός και η χείραξη φιλάθλων με ποδοσφαιριστές, προπονητές και παράγοντες, τα οποία δυστυχώς βλέπουμε στα βίντεο που κυκλοφορούν στις ιστοσελίδες. Όλα αυτά συσθέτουν ένα σκηνικό μαύρη σελίδα, όπως το έχεις αναφέρει. Άρα, σωστά θεωρείς, κύριε Μήτρου, ότι δεν ξεκίνησε αυτός ο αγώνας? Όχι. Δυστυχώς υπήρξε μια παταγώδης αποτυχία στην εφαρμογή του όλου σχεδίου ασφαλείας στο γήπεδο. Η προσπάθεια να διαχωριστεί η κερκίδα από το κενό και το μη κενό μέρος με αστεία μέτρα, με σίδηροκατασκευές πρόχειρες, οι οποίες στο σπρόξιμο βρίσκοντας το έδαφος και τις οποίες φυσιολογικά, θα έλεγα, κακώς, αλλά φυσιολογικά μετακίνησαν οι οπαδοί για να κατευθυνθούν προς το κέντρο της εξέδρας, το οποίο από μόνο του δεν λέει οτιδήποτε, δεν επηρέασε με κάποιο τρόπο την ασφάλεια του παιχνιδιού. Παταγώδης αποτυχία στο γεγονός ότι άνοιξε μια πόρτα, όπως σημειώνει ο παρατηρητής του αγώνα, ο ανεξάρτητος παρατηρητής, προκειμένου το ασθενοφόρο να μεταφέρει κάποιον φύλαθρο που είχε υποστείλει υποθυμικό επεισόδιο. Και δυστυχώς αυτή η πόρτα μυστηριωδώς παρέμεινε ανοιχτή για πέραν των 5 λεπτών αφού τελείωσε. Τι εννοείται μυστηριωδώς, γιατί αφήνεται χμές να τις ξεκαθαρίζετε? Όχι, δεν αφήνουμε χμές, λέμε ξεκάθαρα. Άνοιξε μια πόρτα να περάσουν οι νοσηλευτές και έμεινε ανοιχτή. Πόρτα η οποία ήταν μπροστά από τους φυλάθλους της ανώτερης πίσω από τον πάγκο του Απόλλου. Κύριε Τζακούρη, επ' αυτού τι έχετε να πείτε? Έχω να πω ότι η πόρτα άνοιξε και αμέσως συζήτησαν οι οπαδοί τους μέσα στο γήπεδο. Αυτό δεν ήταν οπαδοί. Κύριε Τζακούρη, είπαμε ο παρατηρητής του αγώνα
Ναι. Παρατηρεί το αγώνα, σημειώνει διαφορετικά τα πράγματα. Λέει ότι έμεινε η πόρτα ανοιχτή μετά που τελείωσε το περιστατικό με τους τραυματιοφορείς. Και αφού υπήρξε η πρόκληση από τον πάγκο του Απόλλωνα, τότε έγινε η είσοδος των φυλάκων στον αγωνιστικό χώρο. Εμείς είχαμε οπαδοί σας μέσα στο γήπεδο, οι επιτηρητές προσπαθούσαν να τους κάνουν έξω. Έπρεπε να κλειδώσουμε την πόρτα και τους αφήσουμε μέσα στο γήπεδο. Θα έπρεπε να κάνετε τη δουλειά σας, κύριε Τζακούρη, και να κλειδώσετε την πόρτα αμέσως μόλις πέρασαν οι τραυματιοφορείς. Αν δεν μπορούσατε να το κάνετε, ας καλούσατε την αστυνομία να φυλάξει την είσοδο. Κύριε Μήτρου, εμείς έκαναμε ό,τι μπορούσαμε. Πρέπει να καταλάβουμε. Το οποίο δεν ήταν προφανώς, κύριε Τζακούρη, το ότι μπορούσατε δεν ήταν επαρκές. Νομίζω είναι ολοφάνερο αυτό. Και διάξατε τον αγώνα στον αέρα με την ανεπάρκεια στα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόσατε στο ΙΠΕΔ. Εν πάση περιπτώσει, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Ναι, παρακαλώ, κύριε Μήτρου, ναι. Να πω, ναι, ναι. Το ό,τι συνέβη, είπαμε, καταδικαστέω από όλες τις πλευρές και από τους ποδοσφαιριστές που προκάλεσαν και από τους φιλάθλους που μπήκαν μέσα και από τη συμπλοκή που ακολούθησε και είδαμε τις εικόνες με τις παγωνιέρες, τους καλάθλους, τις μπουκάλες και τα καρεκλάκια να πετιούνται ένθεν και ένθεν. Όμως, απλά με την παρουσία της αστυνομίας, οι φίλοι και της ανόρθωσης που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο πήγαν πίσω στην κερκίδα και οι δύο-τρεις φίλοι του Απόλλωνα, τους οποίους επίσης σημειώνει ο παρατηρητής, πήγαν πίσω στην κερκίδα. Οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, οι παράγοντες κατέβηκαν κάτω στα αποδυτήρια και πλέον στη μία ώρα και δέκα λεπτά που πέρασαν υπήρξε ηρεμία, υπήρξε ασφάλεια και θα μπορούσε το παιχνίδι να ξεκινήσει. Ο λόγος που δεν ξεκίνησε το παιχνίδι και θα σας το βεβαιώσει, φαντάζομαι, ο κύριος Αγγελίδης, γιατί τον άκουσα να το λέει και χθες, τον διάβασα και στο κοιτές τις δηλώσεις του, ήταν διότι οι επιτηρητές δεν πήγαν πίσω στις θέσεις τους.